Σχεδόν 10 μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών και αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τα δικαστήρια της Λάρισας δεύτερο σπίτι του. Είναι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του στο τραγικό αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλώνησε όλο τον κόσμο. Για άλλη μια φορά βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου συναντήθηκε με τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που ανέλαβε την υπόθεση. Όπως υποστηρίζει, οι συνεχείς πιέσεις του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, όπου πρόεδρος είναι ο ίδιος, έχουν φέρει αρκετά αποτελέσματα στην έρευνα. Σήμερα βρέθηκε για άλλη μια φορά στα δικαστήρια προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών. Σήμερα έχουμε συνάντηση με τον εφέτη ανακριτή. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τις εξελίξεις που τρέχουν. Έχουμε να συναντηθούμε από πριν τα Χριστούγεννα. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της δειγματοληψίας επί εδάφους που είχε γίνει τον Οκτώβριο από το Χημείο του Κράτους. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τη δειγματοληψία με την ομάδα Ανούμπης όσον αφορά τα στοιχεία που υπάρχουν στο χώρο του Κουλουρίου και να μας πει ο ανακριτής τι ευρήματα υπάρχουν και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και επίσης, επειδή μας έχει αναφέρει από παλιότερα ότι ψάχνει αρκετά στοιχεία για να μπορέσει να ανεβάσει το κατηγορητήριο σε πρόσωπα και στον επιθυμητό για μας και για όλο τον κόσμο ενδεχόμενο δόλο στα υψηλά ιστάμενα στελέχη, περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει. Ο ίδιος μιλάει για τις τεράστιες ευθύνες και κάνει λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης προκειμένου να μην αποδοθούν σε όλους τους υπαίτιους. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του, το επόμενο διάστημα κλήθηκε να καταθέσει και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Από όσο έμαθα ότι στο θέμα της συμπληρωματικής μήνυσης που έχουμε καταθέσει έχει καλεστεί για απολογία ο πρώην Περιφερειάρχης ο κ. Αγοραστός και επίσης σωματώθηκαν στη συγκεκριμένη μήνυση, την τοικογραφία της μήνυσης, τα πρακτικά των συμβολίων της πολιτικής προστασίας. Αν υπάρχουν στα χέρια του ανακριτή, θα μπορέσει να τα σωματώσει στην δική του τοικογραφία, ώστε να κάνει σωστά το έργο του. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών φαίνεται ότι σήμερα κατέθεσε στοιχεία στον ειδικό εφέτη ανακριτή που αποδεικνύουν ενδεχόμενο δόλο συγκεκριμένων προσώπων.